Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα προκειμένου να συναντήσει την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Βασίλης Δελισταμάτης. Μαζί του, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον αέρα της ΕΡΤ Οριστιάδας, θα είναι και μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής που όρισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και εκπρόσωποι κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας προκειμένου να θέσουν προς συζήτηση τα προβλήματα αλλά και τα αιτήματα του κτηνοτροφικού κλάδου της περιοχής. Τα κυρίαρχα θέματα, τα οποία θέσαν και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι και τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει και έχουμε βγάλει ένα κοινό ψήφισμα σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, και αφορά την κατανομή των βοσκοτόπων και του εθνικού αποθέματος, είναι το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 21-27, είναι το κόστος παραγωγής που ταλανίζει τους κτηνοτρόφους. Θέσαμε και άλλα προβλήματα, όπως αφορά την οικονομική ενίσχυση των εγωπροβατοτρόφων μας, που είχαν πρόβλημα στη διάθεση των αμνορυφίων μετά την περίοδο του Πάσχα και το χαμηλό κόστος τιμής κτήσης. Αποφασίσαμε μια διαπαραταξιακή, να το πω έτσι, επιτροπή μαζί με τους κτηνοτρόφους, που θα επισκεφτούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να θέσουμε αυτά τα ζητήματα και αυτές τις αποφάσεις που λέει το ψήφισμα, ούτως ώστε και αυτό που θα πρέπει να γίνει άμεσα, ούτως ώστε να τις λάβουν υπόψη πριν το κλείσιμο των παρατηρήσεων που πρέπει να κάνουμε σαν χώρα για την ΚΑΠ 21-27. Η αναγκαιότητα άμεσης συνάντησης με την ηγεσία του Υπουργείου επισημάνθηκε και στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε την περασμένη Παρασκευή μετά από αίτημα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ενημέρωσαν το Συμβούλιο για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τα προβλήματα της κτηνοτροφίας είναι πολλά και σίγουρα δεν λύνονται και ακόμα και σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά μπορούν να μπουν οι βάσεις ώστε. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλα περιφερειακά συμβούλια που θα απασχολήσουν αποκλειστικά και μόνο με το θέμα της κτηνοτροφίας. Είτε, όπως είπατε, ήταν ένα αίτημα των κτηνοτροφικών συλλόγων. Ήθελαν να ενημερώσουν όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, να γίνουν κοινωνοί όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, γιατί εμείς δεν σταματήσαμε να έχουμε επαφή μαζί τους και να συζητούμε και να προωθούμε τα αιτήματά τους όσον αφορά τα προβλήματα που τους απασχολούν. Παράλληλα, κρίθηκε πως η σύσκεψη στο Υπουργείο θα πρέπει να γίνει έως τις 10 Ιουλίου, πριν ακόμα κλείσει η περίοδος υποβολής των παρατηρήσεων, που σε εθνικό επίπεδο θα γίνουν από την Ελλάδα επί της νέας ΚΑΠ 2021-2027.